Γεια σας αγαπητοί φίλοι, διευκόλυνση στο έργο τη ζητά η Τουρκία, η χώρα που αυτή τη στιγμή εισβάλλει στην Συρία, στο Ιράκ, έχει εισβάλλει προπολού δια υβριδικής επιθέσεως με Σύριους μισθοφόρους στη Λιβύη, έχει εισβάλλει πρόπερση στον Κάφκασο, στο Αρτσάχ, εναντίον των Αρμενίων, συνεχίζει να κατέχει την Κυπριακή Δημοκρατία το 38% του εδάφους της, ενάντια σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, ζητά από τη χώρα μας να αφήσει αφύλαχτα σημεία στρατηγικά στα σύνορα. Δηλαδή εκεί που η Τουρκία ανά πάσα στιγμή μπορεί είτε να εισβάλλει είτε να απειλεί την Ελλάδα ότι θα εισβάλλει και έτσι να μας κρατάει στο χέρι. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας λοιπόν της Τουρκίας διεκδικεί από τη χώρα μας την άμεση αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από τη Σαμοθράκη και κάτω. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία το μόνο που δεν ζητά είναι να διευκολύνουμε και τις αποβατικές ενέργειες της αποβατικής στρατιάς του Αιγαίου που περιμένει ακριβώς απέναντι από τα νησιά με μεγάλο αποβατικό στόλο ούτως ώστε να εισβάλλει. Εξέδωσαν και ανακοίνωση. Αναμένουμε από την Ελλάδα, η οποία διαφορεί για τη συμβιβαστική και ειλικρινή προσέγγιση της Τουρκίας και τις προτάσεις διαλόγου με προσανατολισμό στη λύση, να βάλει αμέσως τέλος στις δραστηριότητές της που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες, ιδίως τη στρατιωτικοποίηση των νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Θέλουν αποστρατιωτικοποίηση Σαμοθράκης, Λίμνου, Λέσβου, Χίου και σειρά άλλων νησιών που φτάνουν μέχρι το Καστελόριζο. Σε κάθε περίπτωση την ενοχλούν την Τουρκία και οι στρατιωτικές ασκήσεις που γίνονται, ειδικά αυτές στη Λέσβο και τη Ρόδο, οι ατσάλινες μεραρχίες της Λέσβου και της Ρόδου, αλλά και οι ασκήσεις με την Αίγυπτο. Λοιπόν, να πούμε το εξής για όσους έρχονται πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι και μας παρακολουθούν, ότι η συνθήκη της Λοζάνης που αποτελεί και την ιδρυτική πράξη της τουρκικής δημοκρατίας που διαδέχθηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν λέει πουθενά για αποστρατιωτικοποίηση νησιών. Γράφει μάλιστα αντιθέτως ότι τα νησιά πρέπει να έχουν πάνω τις απαραίτητες δυνάμεις για την άμυνά τους που πρέπει να μπορούν να ασκούνται επί τόπου, απαγορεύει μόνο την ίδρυση ναυτικής βάσης ή φρουρίου. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, απλά το αναφέρω για όσους παρακολουθούν για πρώτη φορά τις εκπομπές μας. Στα Δωδεκάνησα και κατά συνέπεια και στο σύμπλεγμα της Μεγίστης και το Καστελόριζο είναι μια συνθήκη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Εκ των νικητριών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάς απελευθέρωσε τη Δωδεκάνησο, πανάρχια ελληνική περιοχή, και η Τουρκία ως ηττημένη άφησε τα νησιά στην Ελλάδα τα οποία είχε κατακτήσει, τα είχε πάρει από τους Τούρκους που και εκείνοι τα κατήχαν στον Ιταλοτουρκικό πόλεμο του 1911. Λοιπόν, δεν είναι αντισυμβαλλόμενο μέρος, δεν έχει κανένα λόγο. Τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου τώρα, η Λίμνος, η Σαμοθράκη και όλα αυτά, στρατιωτικοποιήθηκαν μαζί με τα στενά που ήταν αποστρατιωτικοποιημένα και μάλιστα αυτό χαιρετίστηκε από την Τουρκία δια του τότε Υπουργού Εξωτερικών Αράς αλλά και άλλων Τούρκων επισήμων. Λοιπόν, όλα αυτά είναι παρανομίες της Τουρκίας, η οποία επειδή της άρεσε πάρα πολύ που βρήκε προδομένη και αφύλαχτη την Κύπρο τότε, δεν στάλθηκαν ενισχύσεις στην Κύπρο. Διαφορετικά, μια στοιχειώδη ενίσχυση να είχε αποσταλεί από τη Μητροπολιτική Ελλάδα θα είχε πνιγεί στα νερά της Μεσογείου ο Ατήλας.